το σώμα του. Το βλέπουμε και στα σπίτια μας, όσοι έχουν μωρά, ψάχνει το παιδί το σώμα του. Και όχι μόνο τα αγοράκια, και τα κοριτσάκια μπορεί. Άρα, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Ίσως ακριβώς αν θα είναι χρήσιμη η σημερινή μας κουβέντα το πρωί, είναι για να προσπαθήσουμε για τους γονείς που μας παρακολουθούν και για τους εκπαιδευτικούς που πιθανόν να παρακολουθούν, να περάσουμε κάποια σωστά μηνύματα, διότι το συγκεκριμένο συμβάν όπως έχει περιγραφεί, θεωρώ ότι τουλάχιστον εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Έχω παρακολουθήσει τι έγινε για να είμαι απόλυτα βέβαιη ότι είμαι ορθή. Αλλά θα ήθελα να τοποθετηθώ γενικά και νομίζω ότι αφορά και αυτό που έγινε σε αυτόν τον υπηαγωγείο. Το πρώτο, θεωρώ εντελώς λανθασμένη την πρώτη τοποθέτηση που έγινε από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν νομίζω για σεξουαλική στενέσεις, παρενόχληση. Που μιλούσαμε για σεξουαλική κακοποίηση. Παιδιών πεντάχρονων που μιλούσαμε για παιδιά θήτες. Αυτός ο τρόπος περιγραφής ενός τέτοιου γεγονότος δεν μας βοηθά καθόλου. Βάζουμε μία ταμπέλα, αλλά δεν ασχολούμαστε με την ουσία του προβλήματος. Και χαίρομαι που έχω δει ότι έχει υπάρχει μια διαφοροποίηση. Το δεύτερο είναι ότι όταν μιλούμε για την ανάπτυξη των παιδιών, για τα συναισθηματική ανάπτυξη, υπάρχει πάντα αυτό που θεωρούμε εμείς σαν ειδικοί, το πλαίσιο, το τι είναι φυσιολογικό. Σε εισαγωγικά πάντα η λέξη, διότι υπάρχουν διακυμάνσεις. Στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι εντελώς φυσιολογικό να υπάρχει κάποιο είδος σεξουαλικό παιχνίδι. Μας ξενίζει σαν μεγάλους πολλές φορές ότι τα παιδιά έχουν αναισθησία για τη σεξουαλικότητα τους έτσι μικρή ηλικία. Αλλά υπάρχει σεξουαλική περιέργεια ανάμεταξύ των παιδιών. Και δεν πρέπει να μας φοβίζει όταν βλέπουμε παιδιά κάτω των 6 χρονών να εξερευνούν το σώμα τους, να εξερευνούν το σώμα ενός ή μία της άλλης ή ενός ή μία της άλλης, να χρησιμοποιούν και λεξιλόγιο που έχει σχέση με την περιγραφή των διαφόρων μερών του σώματος, αλλά με έναν πιο παιδικό τρόπο και να υπάρχει και παιδικός αυνανισμός. Τα λέω γιατί θέλω να ακουστούν, για να μην θεωρήσουμε ότι με αυτόν που όλη μέρα παρακολουθούμε, οτιδήποτε δούμε στο παιδί μας ή στο σχολείο του ή ένα παιχνίδι σεξουαλικής περιέργειας των παιδιών θα πρέπει να μας θορυβήσει. Από εκεί και πέρα, διότι νομίζω ότι αυτοί οι γονείς και διάβασα με μεγάλη προσοχή την επιστολή, για να φτάσω στο σημείο να γράφουν αυτή την επιστολή και να περιγράφουν, οι άνθρωποι είχαν γνήσια ανησυχήσει. Οι ενήλικες γύρω από τα παιδιά, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, γονείς, πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ποιες συμπεριφορές είναι μέσα σε αυτό που θα λέγαμε η φυσιολογική σεξουαλική περιέργεια του παιδιού και ποιες ξεφεύγουν και θα έπρεπε να μας προβληματίσουν για να ζητήσουμε παρέμβαση από ειδικό. Μάλιστα. Να βάλουμε ένα τουλί εδώ για να δούμε το θέμα μετά, τι έχει γίνει. Μάλιστα. Και ποια ήταν η αντίδραση έτσι, του σχολείου. Κυρία Παπαγεωργίου, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής και όντως υπάρχει. Όταν μιλάμε για σεξουαλική κακοποίηση, δεν υφίσταται εδώ πέρα έτσι, θέμα. Δουλεύετε με κόσμο, δουλεύετε με γονείς, δουλεύετε με παιδιά. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, η αντίδραση των γονιών είναι φυσιολογική? Δηλαδή το να φοβάται ένας γονιός ότι το παιδάκι του μπορεί να πέσει θύμα σεξουαλικής βίας, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, είναι σωστή, είναι λογική ή είναι υπερβολική και εδώ? Πολύ σωστά έχει τοποθετηθεί η συνάδελφος η κυρία Στέλλα Κυριακίδου ότι είναι λάθος να μιλούμε για σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση μεταξύ παιδιών. Τώρα αν μιλούμε από έναν ενήλικα προς έναν παιδί, είναι εντελώς διαφορετικά. Και ναι, αν ένας γονιός ανησυχεί, έχει λόγους να ανησυχεί ότι το παιδί του κινδυνεύει, θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα. Οι γονείς, αν θέλετε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που αφήνουμε τα παιδιά μας, ποιοι τα προσέχουν τα απογεύματα ή τα βράδια, σε ποιες δραστηριότητες πηγαίνουν, χωρίς όμως να τρομοκρατούμε, χωρίς να δημιουργούμε, αν θέλετε, αυτήν την τον υπερβολικό φόβο και τη σύγχυση. Να είμαστε προσεκτικοί, άρα για να είμαστε προσεκτικοί, το ξαναλέω, θα πρέπει να είμαστε παρόντες εμείς οι γονείς στη ζωή των παιδιών μας. Δηλαδή να ξέρουμε πού πηγαίνουν
πηγαίνουν, με ποιους ανθρώπους, πού είναι αυτές οι δραστηριότητες. Να μιλάμε με τα παιδιά μας. Να μιλάμε, απλά. Να έχουμε μια καλή σχέση, μια καλή επικοινωνία, αλλά και να ενδιαφερόμαστε πραγματικά, ουσιαστικά. Ναι, να ανησυχούμε, αλλά χωρίς υπερβολές. Γιατί οι υπερβολές κάνουν ζημιά στα ίδια τα παιδιά. Από το έτσι, παρακολουθώντας και εγώ όλα αυτά που έχουν γίνει, σίγουρα για να ανησυχούν οι γονείς υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει και μια έτσι, υπερβολική παρουσίαση του όλου θέματος. Έχετε δίκιο. Το οποίο κάνει, ξαναλέω, ζημιά σε όλα τα παιδιά και σε αυτά τα αγόρια και στα κορίτσια. Έχετε δίκιο. Πρώτο αποθέτηση, ευχαριστώ. Αγαπητέ μου Φρίξο, Μάριε, βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτά, ότι γράφεις πάρα πολύ και ασχολείσαι πολύ με το θέμα του σεβασμού της διαφορετικότητας των ανθρώπων. Μάλιστα. Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται η διαφορετικότητα των άλλων. Πες μου λίγο έτσι δική σου τοποθέτηση, σύντομη, γιατί θα πάμε και στο bullying μετά, θα πάμε και στην περίπτωση του Βαγγέλη. Ναι. Πες μου λίγο έτσι μια πρώτη τοποθέτηση για το θέμα. Για το bullying. Αντρέα, μιας και μιλούσαμε πριν για το θέμα με τα παιδιά, να πω κάνω μια μικρή διατύπωση. Συμφωνώ με τις κυρίες εδώ, για όσα λέχθηκαν. Όμως υπάρχει ένα θέμα στην κυπριακή κοινωνία ειδικά, και ευρύτερα στην ελληνική, όπου οι γονείς έχουν σύνδρομα ταμπού, νιώθουν ντροπή να μιλήσουν με τα παιδιά τους για τα σεξουαλικά θέματα. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να όταν αρχίσει να μεγαλώνει το παιδί, πρέπει να το προσεγγίσεις με καλό τρόπο, να νιώσεις και φίλος με το παιδί σου, να το λύνεις διακριτικά τις απορίες του, χωρίς κανένα αίσθημα φόβου, χωρίς ντροπή. Είδα και κάποιους τίτλους σε κάποια μέσα ενημέρωσης τελευταίως με το θέμα των παιδιών στον υπηαγωγείο. Τι να σας πω, εγώ προσωπικά φρίκαρα με τους τίτλους που είδα. Αυτό και μόνο που γίνεται, αυτός ο τόρος που γίνεται με τα παιδιά στον υπηαγωγείο, με το περιστατικό που έγινε, είναι από μόνο του bullying σοβαρού βαθμού. Δηλαδή τώρα έρχομαστε και εκφοβίζουμε τα μωρά με αυτό που έκαναν. Έχει να κάνει με ομάδα αγοριών που πήγε σε ένα κοριτσάκι. Είτε έχει να κάνει. Θα μπορούσε να είναι και κοριτσάκι με τα αγόρια. Ναι, βέβαια. Δεν έχουν την αίσθηση του πονηρού όπως την έχουμε εμείς οι ενήλικες τα μωρά. Και κοίταξε, υπάρχουν και κάποια όρια, όπως είπε και η Κυριακή. Δηλαδή, αν τα παιδιά όντως, γιατί εγώ δεν ξέρω ούτε εγώ τις λεπτομέρειες, παρεχτράπηκαν, τότε εκεί μιλάμε ότι ή κάποιο μιμητισμό είχαν να κάνουν. Που τον είδαν ίσως στο σπίτι του ή κάπου αλλού. Έχει να κάνει με τις εικόνες που έχουν στο σπίτι, με βέβαια, την ώρα, ναι. Τότε, ναι, πρέπει να χειριστεί διακριτικά λεπτά το θέμα από το Υπουργείο Παιδείας και από ψυχολόγους. Όμως αυτό που έγινε είναι, νομίζω, χειροτερεύει την κατάσταση, γιατί έγινε πανικός σε περιβολικό βαθμό, πιστεύω εγώ, χωρίς ουσιαστικό λόγο. Μάλιστα. Το άλλο με τον πρώτο. Τελεία και θα πάμε μετά να το ξεκαθαρίσουμε, να αναλύσουμε το θέμα αυτό πρώτα. Κυρία Κυριακίδου, θέλω να έρθουμε στην αντίδραση πλέον τώρα. Λένε οι γονείς, και έτσι φαίνεται τουλάχιστον, ότι οι δασκάλα ή οι δασκάλες προσπάθησαν να περιορίσουν την έκταση του προβλήματος μέσα στην τάξη. Δηλαδή είχαν πει στα παιδιά, ό,τι σημαίνει θα το λέτε σε μένα. Και λέω εγώ τώρα, δεν θα έπρεπε ίσως η δασκάλα αυτή να μαζέψει τους γονείς, να τους ενημερώσει και να πάρουν κάποιες αποφάσεις μαζί, γιατί μια κυρία, η μητέρα στην τάξη αυτή, με πήρε τηλέφωνο χθες και είπε ότι η δασκάλα ενεργούσε αυτόβουλα χωρίς να ενημερώνει καθόλου τους γονείς για τις ενέργειες που έκανε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε πει θα πηγαίνει το παιδάκι, θα πηγαίνουν ένα-ένα στην τουαλέτα και θα έρχεστε πίσω και θα μου μιλάτε εμένα τι έχει συμβεί, αν έχετε παρατηρήσει. Δηλαδή, λάθος αντίδραση. Ναι, δύο πράγματα θα ήθελα να σταθώ. Το πρώτο είναι ότι για να μην μας φαίνονται τα πράγματα ότι είναι εντελώς εκτός από αυτά που μπορούν να συμβούν. Ναι, μπορεί να υπάρχουν σεξουαλικές κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις, και χρησιμοποιώ τη λέξη συνειδητά, αναμεταξύ συνομιλίκων. Και αυτό έχει περιγραφεί πάρα πολύ συχνά. Αναμεταξύ από έφηβους σε έφηβους ή από έφηβους σε πιο μικρά παιδιά. Γι' αυτό να μην θεωρούμε ότι όταν αυτό συμβαίνει αναμεταξύ συνομιλίκων ή ανηλίκων δεν μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση. Η διαφορά εδώ είναι ότι μιλούμε για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Και εγώ δεν θέλω να πάμε ούτε στο άλλο άκρο.
Θεωρώ ότι από την ώρα που υπήρχαν τέτοιες συμπεριφορές μέσα σε ένα σχολείο, από μικρά παιδιά, από ένα παιδί, από τρία παιδιά, δεν έχει σημασία, που δημιουργήσαν μια ανησυχία, για κάποιο λόγο αυτές οι συμπεριφορές πιθανόν να ξεφεύγαν από αυτό που θα βλέπαμε να είναι φυσιολογική σεξουαλική περιέργεια των παιδιών. Γιατί? Διότι ένα παιδί το οποίο βιώνει το ίδιο κάποιες εμπειρίες, το οποίο μπορεί στο σπίτι του να έχει δει κάτι, το οποίο να έχει υποστεί κάτι σε κάποιον άλλο χώρο, πολύ συχνά θα το βγάλει εκδραματίζοντας πάνω σε άλλα παιδιά. Και αυτό πρέπει να μας κρούει καμπανάκια. Σαν αποτέλεσμα του μιμητισμού στην ηλικία. Δεν είναι μόνο μιμητισμός. Είναι και το ότι έχω υποστεί βία και ο τρόπος εγώ να το χειριστώ να το χειριστώ συναισθηματικά είναι να το εκδραματίσω, να το δείξω. Ποια ακόμα είναι... και στην ηλικία αυτή. Βεβαίως, αλλά ποια είναι η διαφορά. Το σεξουαλικό παιχνίδι ενός πεντάχρονου με έναν πεντάχρονο δεν θα είναι να επαναλαμβάνει ή να προσπαθεί να δείξει τη σεξουαλική πράξη όπως γίνεται αναμεταξύ ενηλίκων. Όταν έχει αυτήν τη γνώση σημαίνει ότι κάτι είδε που δεν έπρεπε να είχε δει ή κάτι έχει υπεστεί το οποίο δεν έπρεπε να είχε. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία ένας ο οποίος γνωρίζει καλά το αντικείμενο και εγώ έρχομαι σε αυτό που είπατε, θα πρέπει να είναι σε θέση να τα ξεχωρίσει. Και όταν αρχίσαν να υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες, θεωρώ ότι χωρίς να μπορώ να πω για ακριβώς τι ήταν οι χειρισμοί του σχολείου, έχουμε να κάνουμε με πεντάχρονα. Το μήνυμα, το σημείο όπως το είπατε, ό,τι συμβαίνετε να το λέτε σε μένα, μπορεί να είναι ένα μήνυμα το οποίο βγαίνει με μια θετικότητα, μα ό,τι σας συμβαίνει θέλω να μου το λέτε εμένα. Απ' την άλλη μπορεί να έχει και έχετε το κομμάτι... Αυτό που λέτε. Ναι. Να μου το λέτε εμένα, έχετε να με εμπιστεύεστε, δίκιο. Είμαι ο δικός σας άνθρωπος, αλλά από την άλλη μπορεί να είναι μην το πείτε αλλού. Ναι. Και αυτομάτως ενοχοποιούμε αυτά τα παιδιά, τα οποία έτσι κι αλλιώς νιώθουν ενοχικά, διότι ξέρουν ότι κάτι δεν τους πάει καλά. Και θα τα δυσκολέψουμε ακόμη περισσότερο να μπορούν να διαχειριστούν αυτό που έγινε. Δική μου άποψη, από την πρώτη στιγμή που είχαμε παιδιά ή έναν παιδί, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι δεν έπρεπε να μετακινηθεί ούτε το έναν παιδί από αυτό το σχολείο. Δεν είναι ο τρόπος χειρισμού. Να το βγάλεις από την ομάδα το παιδί. Δεν αυτό είναι ο τρόπος χειρισμού. Ο τρόπος χειρισμού είναι η βοήθεια όλων. Από την ώρα που είχαμε έστω και έναν παιδί, έπρεπε να καλεστεί αμέσως ομάδα ειδικών. Όχι ομάδα ειδικών. Εδώ θέλει εξαιρετικούς προσεκτικούς χειρισμούς και εξειδίκευση, διότι και τότε οι γονείς, οι δασκάλοι, ρωτούσαν τα παιδιά επανειλημμένως τι έκανατε, ποιος σας έκανε. Αυτό το ξέρουμε από έρευνες ότι τα πεντάχρονα αλλάζουν αυτή την περιγραφή πάρα πολύ εύκολα, διότι μπορούμε να τους υποβάλουμε. Ομάδα ειδικών έπρεπε να είχε πάει αμέσως να αξιολογήσει τι έγινε από την πρώτη στιγμή και να κάνει ένα σχέδιο χειρισμών των υπολείπων μέσα στο σχολείο και να μην είναι να υποπτεύουμε τα παιδιά, διότι άκουσα και αυτές τις λέξεις. Να υποπτεύουμε τα παιδιά, να τα ελέγχουμε, να τα παρακολουθούμε στις τουαλέτες. Τώρα μιλάμε για ηλικίες, τώρα θα μιλούμε είναι πεντάχρονα, κάτι ώρα, έχει, κάτι εγώ πάει. Το δέχομαι απόλυτα, ότι πιθανόν να μην είναι υπερβολή γονιών, κάτι έχει συμβεί, κάτι για κάποια παιδιά συναισθηματικά τα έχει αναστατώσει και βγάλαν μια συμπεριφορά έξω από το αναμενόμενο για το πλαίσιο της ηλικίας τους πιθανόν. Εδώ ήθελε ομάδα εξειδικευμένη αμέσως να το διαχειριστεί. Ευχαριστώ. Και ελπίζω έστω και τώρα να προχωρήσουν σε αυτόν τον δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παπαγεωργίου, φαντάζομαι συμφωνείτε με αυτό. Όπως είπατε. Και ήθελα να μου πείτε και το άλλο, επειδή και ο Μάριος έκανε μια αναφορά σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, μιλάμε με τα παιδιά μας. Ναι, ακριβώς αυτό θα έρχομαι για να τοποθετηθώ σε συνέχεια σε αυτά που είπε η κυρία Κυριακή, ότι θα πρέπει να σταματήσουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να έχουμε αυτό το ταμπού. Πρώτο, θα πρέπει να ενημερωθούμε γύρω από αυτά τα θέματα. Πραγματικά να ενημερωθούμε, όχι να παραπληροφορηθούμε. Γιατί πάρα πολλές φορές ακούς και εκπαιδευτικούς και γονείς να έχουν γύρω από αυτό το θέμα διαφορετικές απόψεις, οι οποίες είναι πολύ λαθασμένες και μπορεί να κάνουν και ζημιά και στα ίδια τους τα παιδιά. Άρα, πρώτα πληροφορούμαστε και μετά ενημερώνουμε το παιδί ανάλογα με την ηλικία του. Από πολύ μικρό, δεν θα του λέω για τη σεξουαλικότητα, αλλά το βοηθώ να μάθει το σώμα του, να το φροντίζει το σώμα του, να το σέβεται το σώμα του. Και είναι η δική μας στάση, το γονιό που βοηθά το παιδί να έχει ακριβώς αυτόν τον σεβασμό προς το σώμα του. Και
σιγά σιγά, ναι, του μιλώ για εκείνα τα μέρη του σώματος του, τα οποία είναι πιο προσωπικά, αν θέλετε, του μιλώ για τα ασφαλή αγγίγματα, χωρίς όμως, ξαναλέω, να του δημιουργώ ένα φόβο απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Και την ίδια ώρα, για να σταθώ στο συνάδελφο εδώ, είναι ότι το μαθαίνω ότι υπάρχει και το διαφορετικό και να μην το φοβίζει το διαφορετικό. Εάν λοιπόν οι γονείς μιλούν στα παιδιά τους για τα θέματα αυτά, δεν φοβούνται, ή το παιδί να έρχεται με μια αναπορία, μια ερώτηση, να